Γεια τα χαρά σε όλους. Είναι Δευτέρα, 29 Αυγούστου. Φεύγει ο Αύγουστος, έφυγε μάλλον. Σχεδόν έρχεται σιγά σιγά το φθινόπωρο και κάθε τέτοια εποχή, παιδιά, μας πιάνει τους περισσότερους μια έτσι ρομαντική διάθεση. Φεύγει αυτή η ανεμελιά του καλοκαιριού, που είναι διακοπές, που είναι, ξέρω εγώ, έτσι πιο ξέγνιαστα τα πράγματα. Αρχίζουμε, προετοιμαζόμαστε για το χειμώνα, γινόμαστε λίγο πιο πρακτικοί και λίγο πιο ρομαντικοί, θα ξαναπώ. Τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό η πλειοψηφία. Με αυτή τη λογική σκέφτηκα να κάνουμε αυτό το βίντεο, έτσι με μια ρομαντική διάθεση, και να μιλήσουμε λίγο, να σας πω δύο λόγια για το πριν και το μετά, που είναι και ο τίτλος του βίντεο, θα καταλάβετε αμέσως τι εννοώ, παρακάτω μάλλον. Θα πούμε έτσι δύο πραγματάκια για το πριν και το μετά και στο τέλος θα σας δείξω και ένα βιντεάκι σχετικό για να δείτε και την ρομαντική μου πλευρά. Επειδή λοιπόν είμαστε σε τέτοια διάθεση, σε τέτοιο mood, παιδιά, σκεφτόμουν προχτές το εξής. Όπως θα γνωρίζετε αρκετοί από εσάς, τον Νοέμβριο που μας πέρασε έχασα τη μητέρα μου. Τις επόμενες μέρες από το θάνατο της μητέρας μου είχα μπει σε μια διάθεση έτσι αναλογισμού, νοσταλγίας, σκεφτόμουν να περνούσε αυτό που λέμε, που έχουμε ακούσει όλοι σαν ταινία, έτσι όλη μου η ζωή. Σκεφτόμουν παιδικά χρόνια, σκεφτόμουν καταστάσεις, περνούσαν εικόνες, θα ξαναπώ, εκατοντάδες από το μυαλό μου και μου δημιουργήθηκε, παιδιά, η επιθυμία να πάω στο σπίτι που μεγάλωσα. Το σπίτι που μεγάλωσα είναι στην Επτάλοφο ή στον Επτάλοφο, στους Αμπελόκηπους, στη Θεσσαλονίκη. Πήγα λοιπόν εκεί έτσι, με αυτή τη διάθεση, από αυτή τη διάθεση μάλλον ορμόμενος, έτσι να θυμηθώ τα παιδικά μου χρόνια. Και έγινε το εξής, πώς συνδέεται τώρα το πριν και το μετά. Εάν μου έβαζαν μία κουκούλα, μου έκλειναν τα μάτια και με πήγαιναν εκεί χωρίς να δω τη διαδρομή και μου άνοιγαν τα μάτια στο μέρος όπου μεγάλωσα έτσι μέχρι την εφηβεία μου, θα κυριολεκτικά, παιδιά, θα έλεγα ότι αυτό είναι ένα μέρος που δεν έχω ξαναδεί, δεν έχω ξανάρθει. Εγώ θυμάμαι αυτή την περιοχή με χωματόδρομο, η οδός που μέναμε ήταν η Στεφάνου Ελμάζη 4, το θυμάμαι. Υπήρχε μια βρύση, υπήρχαν μονοκατοικίες, είμαστε στο νούμερο 4, το 2, το 1 και το 3 απέναντι και μετά ήταν ο Ανθόκηπος. Τέλειωνε εκεί η πόλη και ήταν ένας τεράστιος, μια αλάνα τεράστια με λουλούδια, με δέντρα, όπου πηγαίναμε, παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, παίζαμε μπάλα, παίζαμε κυνηγητά, παίζαμε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει τίποτε από αυτά. Είχα να πάω 30 χρόνια, έτσι, σημειωτέων, ξέχασα να σου το πω πριν. Στα 30 αυτά λοιπόν χρόνια το μέρος μεταμορφώθηκε. Εάν δεν γνώριζα ένα και μοναδικό σπίτι που έμεινε, της κυρίας Αρετής, το θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, θα ορκιζόμουν ότι αυτό το μέρος είναι, το βλέπω για πρώτη φορά, καμία σχέση χειρολεκτικά. Τι θέλω να πω με αυτό. Υπάρχει λοιπόν το πριν, υπάρχει και το μετά. Υπάρχει παντού, υπάρχει στη ζωή μας. Υπάρχει στη μούρη μας, στο πώς είμαστε. Πώς είμαστε πριν 10 χρόνια, πριν 20, πριν 30, ανάλογα με την ηλικία του καθενός, και πώς είμαστε σήμερα. Δεν το λέω για να ψυχοπλακωθούμε. Παντού υπάρχει το πριν και το μετά. Είτε σε ανθρώπους, είτε σε μέρη, είτε σε καταστάσεις. Είναι κάτι που πρέπει να το δεχτούμε, κάτι που πρέπει να συμβιβαστούμε, γιατί δεν πρέπει να είμαστε καθόλου απαισιόδοξοι. Η κάθε εποχή και η κάθε κατάσταση έχει και τα θετικά της. Παντού μπορούμε να βρούμε θετικά, πιστεύω εγώ, ακόμα και σε μια δραματική κατάσταση. Κάτι θα έχει, αν το ψάξουμε, που θα μπορέσουμε λίγο να στηριχτούμε ή να το κάνουμε, αν είναι άσχημη η κατάσταση, να την κάνουμε, να προσπαθήσουμε μάλλον να μας βοηθήσει αυτό το κάτι, που το θετικό που υπάρχει οπουδήποτε, θα ξαναπώ, παντού, να μας βοηθήσει σε κάτι, για να το διαχειριστούμε καλύτερα. Αυτό τώρα έχει ένα κάρο μεταφυσικές προεκτάσεις, έτσι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κουβεντιάσουμε για περιόδους πριν, για τον τρόπο ζωής, για συμπεριφορές ανθρώπων, για καταστάσεις, για καθημερινότητα. Παντού υπάρχει το πριν, υπάρχει το μετά. Υπάρχει όμως και το τώρα. Εκεί πρέπει να επικεντρωνόμαστε. Το παρελθόν, η άποψή μου είναι ότι το χρησιμοποιούμε για να δανειστούμε στοιχεία, να διορθώσουμε κάποια λάθη, να θυμηθούμε ακαδημαϊκά, να το προσεγγίσουμε. Και κυρίως να το εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά. Το παρόν είναι που μετράει,
πρωτίστως για μένα και το μέλλον στη συνέχεια. Εκεί πρέπει να επικεντρωνόμαστε όλοι, θεωρώ. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο, είναι ένα τεράστιο θέμα, έχουμε καιρό να τα πούμε όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, σχεδόν μπήκε, όπου από τα μέσα του, από τα μέσα Σεπτέμβρη περίπου θα πλακωθούμε εδώ στη δουλειά και θα ξεκινήσουμε να κάνουμε και λίγο διαφορετικά βιντεάκια, θα τα δείτε όλα αυτά, όσον ούπο. Πάμε τώρα στο βίντεο που σας είπα στην αρχή και ποια είναι η σχέση του με όλα όσα συζητάμε. Μία από τις κάμερες μας εδώ είναι μία Blackmagic 6K, θα τη δούμε στο δεύτερο studio tour που θα κάνουμε πολύ σύντομα, όπου θα δούμε τον εξοπλισμό, σας θυμίζω. Μία λοιπόν από τις κάμερες μας είναι η Blackmagic, η 6K. Όταν την αγόρασα αυτή την κάμερα, ήταν η περίοδος που είχαν αρχίσει να γκρεμίζουν το αεροδρόμιο το παλιό, στο ελληνικό. Και είχε τύχει να περάσω εκείνη την περίοδο από εκεί. Και μπήκα μέσα, είδα έτσι τα κτίρια που είχαν αρχίσει να τα γκρεμίζουν και κάθισε έτσι κάνα μισάωρο, χάζεψα γιατί είμαι και ρομαντικό αγόρι, μεταξύ άλλων. Και σκεφτόμουν, παιδιά, τι ιστορία έχει τώρα αυτός ο χώρος. Όλα αυτά τα είχα και προσωπικές αναμνήσεις, μου ερχόταν οι εικόνες, πέρασαν εκατομμύρια άνθρωποι. Κάθε γωνιά του, κάθε κτίριό του είχε και τη δική του ιστορία. Ενώσεις ανθρώπων, αποχαιρετισμοί, αγκαλιές, κλάματα, διάφορες καταστάσεις. Εκατομμύρια ανθρώπων, εκατομμύρια ιστορίες. Κρυβόταν μέσα εκεί στα κτίρια και στους χώρους. Την άλλη μέρα λοιπόν πήγα το πρωί ή το απόγευμα, δεν θυμάμαι, και τράβηξα κάποια πλάνα για να δοκιμάσω και τη μηχανή και να αποθανατήσω, ας πούμε, τους χώρους από το αεροδρόμιο που μου θύμιζαν διάφορα πράγματα. Γιατί τώρα δεν έχει καμία σχέση, έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα. Με αυτό το βιντεάκι λοιπόν το ρομαντικό, να δείτε και τη ρομαντική μου πλευρά, θα ξαναπώ, θα σας αφήσω ένα βίντεο με την Blackmagic, μικρούλι, πρόχειρο, για να θυμηθείτε οι παλιοί το αεροδρόμιο και να δείτε και οι νέοι, όσοι δεν έχετε δει ακόμη, πώς περίπου ήταν. Είναι εγκαταλειμμένο βέβαια, έτσι, γιατί όταν τράβηξα το βίντεο, ήδη για χρόνια δεν ήταν σε λειτουργία. Αλλά στους παλιούς ειδικά θα θυμίσει πολλές εικόνες. Με αυτό το βιντεάκι λοιπόν θα κλείσουμε αυτό το μικρό βίντεο, το editorial. Να ευχηθώ ξανά καλή εβδομάδα. Μπαίνει ο Σεπτέμβρης, τα κεφάλια μέσα, αρχίζουμε να δουλεύουμε εδώ. Θα δείτε πολλά πράγματα στο κανάλι. Κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή, να μεγαλώνει η παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σας αφήνω με αυτό το βιντεάκι. Τα λέμε πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο του Starovas TV. Γεια και χαρά σε όλους. Thank you.